Κύριε Λιγυρέα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα το οποίο απασχολεί νομίζω όλον τον ελληνισμό, τον απανταχού ελληνισμό και ιδιαίτερα τον απόδημο ελληνισμό. Έχετε απόλυτο δίκιο και σας το επιβεβαιώνω τώρα που είμαι Νέα Υόρκη, άρα και εδώ όλοι ασχολούνται με το θέμα του προσυμφώνου των Πρεσπών. Για εξηγήστε μας λιγάκι μερικά πράγματα τα οποία όλοι έχουμε αυτή την απορία και νομίζω ότι είστε ο ειδικός να μας δώσετε μερικές εξηγήσεις, να καταλάβουμε κι εμείς πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο μετά από τόσα χρόνια που καμιά άλλη κυβέρνηση της Ελλάδος δεν είχε αποδεχτεί την ονομασία Βόρεια Μακεδονία. Έχετε απολύτω δίκιο. Όλα αυτά τα προβλήματα αρχίζουν ήδη από το 1924 όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι η Μακεδονία και η Τράκη δεν πρέπει να είναι στην Ελλάδα και συνεχίζεται το 1949 με την απόφαση της Πέμπτης Ολομέλειας στις Πρέσπες, όπου ανακοινώνουν ότι η Ελλάδα καταπατεί τη Μακεδονία και τους Μακεδόνες. Άρα η τωρινή κυβέρνηση θεωρεί ότι συνεχίζει αυτή την προσέγγιση, την καθαρά ιδεολογική, και θεωρεί ότι παίρνει εκδίκηση για την ιστορία που δεν είχε την πορεία που ήθελε. Άρα δεν έχει καμία σχέση με τα γεγονότα μετά το 1992, ούτε βέβαια με την ενδιάμεση συμφωνία, και μάλιστα το βλέπετε κι εσείς, Βόρεια Μακεδονία δεν είναι καν σύνθετη ονομασία. Συγγνώμη τώρα, με συγχωρείτε που θα σας διακόψω, αλλά νομίζω ότι αυτό απλώς εκφράζει την προσωπική σας άποψη για συνέχιση της ιδεολογίας του ΚΚ και εκδίκηση της παρούσας κυβέρνησης. Ας σταθούμε νομίζω καλύτερα στα γεγονότα και στο πώς ακριβώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε την παρούσα συμφωνία με βάση δεδομένα. Όχι, όχι, είμαστε ξεκάθαροι, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος σταμάτησε αυτή την προσέγγιση το 2016. Άρα απέρριψε αυτές τις απόψεις μόνο του. Ναι, η παρούσα κυβέρνηση όμως δεν ανήκει, μπορεί να ανήκει ιδεολογικά στο χώρο της αριστεράς, αλλά δεν θεωρώ ότι συνταυτίζεται, τουλάχιστον εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον εκπρόσωπο της παρούσας κυβέρνησης, συνταυτίζεται με το ΚΚΕ και την ιδεολογία του 1924 και του 1949. Γι' αυτό έγινε η επιλογή των Πρεσπών και γι' αυτό έγινε η κατά τη δική σας άποψη. Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό, το 1949 έγινε στις Πρέσπες, το 1995 έγινε στη Νέα Υόρκη και το 2018 έγινε στις Πρέσπες. Αυτό περιγράφω μια πραγματικότητα. Δεν έχω κανένα κόλλημα πάνω σε αυτό. Ούτως ή άλλως το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος είναι εναντίον του προσυμφώνου. Εγώ λέω απλώς, όπως είχα την ερώτηση, πότε άρχισαν αυτά τα δεδομένα και περιγράφω τις γεωγραφικές τοποθεσίες που έγιναν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε κάτι άλλο, κύριε Λιγερέ. Ναι. Τι μπορεί να κάνει, αν υποτεθεί ότι μεθαύριο έχουμε εκλογές και έχουμε μια νέα κυβέρνηση, κυβέρνηση της δεξιάς ή μια κυβέρνηση οικουμενική. Τι μπορεί να κάνει να καταργήσει αυτή τη συμφωνία? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι συμφωνία ακόμα, είναι προσύμφωνο, γιατί για να γίνει η συμφωνία πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία λόγω του άρθρου 2. Και πρέπει να έχουμε την ψηφοφορία από τα 29 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Γιατί μόνο μετά θα ενεργοποιηθεί η τροπολογία του Συντάγματος των Σκοπίων. Άρα μετά, αν γίνει αυτό το πράγμα και το υπογράψει και ο πρόεδρος των Σκοπίων, τότε θα σταλεί ρηματική διακοίνωση στα Ηνωμένα Έθνη και τότε θα μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για μια συμφωνία. Άρα λέω απλώς ότι στο ενδιάμεσο αυτό που σκεφτόμαστε και στην Ελλάδα είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το timing που χρειάζεται ένα χρόνο για να λειτουργήσει, όπως έγινε με το Μαυροβούνιο, για να ακυρώσουμε την συμφωνία πριν οριστικοποιηθεί. Άρα αυτό που μπορεί να κάνει, ας πούμε, η επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι, δεν είναι δεσμευμένη από την νυν κυβέρνηση και μπορεί να το ακυρώσει σε δύο επίπεδα, είτε κατευθείαν στη Βουλή, είτε δίνοντας τη δυνατότητα στον ελληνικό λαό να εκφραστεί μέσω δημοψηφίσματος, για να μπορεί ο ελληνικός λαός να πάρει μια απόφαση από μόνος του. Με δημοψήφισμα ή μέσω της Βουλής? Ναι, εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να διακοπεί, δηλαδή να υπάρξει τέτοια περίπτωση που... Βεβαίως, μα είναι και ο αγώνας που κάνουμε. Αν δεν το πίστευα δεν θα λειτουργούσα σε αυτό το πλαίσιο. Απλώς ξέρετε, και για το σχέδιο ανάνομα εξηγούσαν ότι είναι κάτι που δεν ανατρέπεται,
ότι ήταν κάτι συμφωνημένο, φτάσαμε στο σχέδιο ΑΝΑΝ 5 και μετά στο δημοψήφισμα απορρίφθηκε το σχέδιο ΑΝΑΝ και τέλειωσε η διαδικασία και βλέπετε, ας πούμε, η ιστορία της Κύπρου δεν έχει αλλάξει από το σημείο αυτό και μετά. Άρα λέω απλώς ότι εδώ, επειδή έχουμε ένα προσύμφωνο που δεν αναφέρεται μόνο στο θέμα της ονομασίας, στο θέμα της ηθαγένειας και της γλώσσας, όπως είναι το άρθρο 1 και 7, αλλά προβλέπει με το άρθρο 6 να υπάρχουν λογοκρισίες όσο αφορά την χρήση της ιστορίας, προβλέπει με το άρθρο 8, εδάφιο 5, ότι θα υπάρχει μια κοινή επιτροπή η οποία θα μπορεί να αλλάξει τα προγράμματα της ιστορίας όσο αφορά τα παιδιά και την εκπαίδευση της αρχαιολογίας και τα εκπαιδευτικά. Προβλέπει επίσης να δίνει πρόσβαση στην ελληνική ΑΟΣ, άρα κατά συνέπεια τα Σκόπια θα μπορούν να στέλνουν τα αλλιευτικά τους εντός του Αιγαίου. Προβλέπει ότι θα δώσουμε αγωγούς φυσικού αερίου, πετρελαίου και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συν βέβαια την τεχνογνωσία και την εμπειρία από το άρθρο 14. Και λέω πολύ απλά, από τη στιγμή που διαβάζουμε πολύ εμπεριστατωμένα το προσύμφωνο, βλέπουμε ότι έχει και μια διαδικασία, όπως είναι το άρθρο 19, που προβλέπει τι κάνουμε όταν υπάρχει ένα πρόβλημα μεταξύ των δύο χωρών. Άρα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει βέβαια και το Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη, που μας επιτρέπει σε πρώτο στάδιο να πάμε οι δυο μας, αν συμφωνούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, και σε δεύτερο στάδιο να πάμε μονομερός. Άρα το ίδιο το προσύμφωνο προβλέπει και μια διαδικασία που είναι διορθωτική, όπως το έκανε και η ενδιάμεση συμφωνία με το άρθρο 23. Άρα λέω απλώς ότι δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι τελειωμένο το θέμα και πρέπει να αγωνιστούμε έτσι ώστε να ακυρωθεί και αν είναι να περάσουμε σε μια άλλη συμφωνία η οποία να σέβεται τον ελληνισμό και την ιστορία. Πολύ ωραία. Τι μπορεί να κάνει ο απόδημος ελληνισμός σε αυτή τη φάση? Το πιο απλό είναι να υπάρχουν επαφές πρώτα απ' όλα με τους congressmen και με το Senate, όπως κάνουμε και στην Αμερική. Νομίζω ότι το παράδειγμα της Παμακεδονικής Αμερικής μπορεί να ακολουθηθεί σε όλες τις χώρες όπου έχουμε ανθρώπους που θα έχουν μια ψηφοφορία σε θέμα νατοϊκό, γιατί και ο Καναδάς και η Αμερική είναι στην ίδια περίπτωση. Και αυτό σημαίνει τι πρακτικά? Ότι είναι καλό να έχουμε ψηφίσματα από την γερουσία τα οποία εξηγούν ότι δεν μπορεί να καταπατηθεί η ιστορία, ότι όλοι συμφωνούμε, ακόμα και η Ελλάδα βέβαια, ότι τα Σκόπια μπορούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταπατηθεί η ιστορία. Και όταν βλέπετε, ας πούμε, ακόμα και το πρόσφατο το νομοσχέδιο το Μέντενες σε σχέση με την Κύπρο, καταλαβαίνουμε ότι πράγματα που θεωρούσαμε αδιανόητα, όπως ήταν η άρση του εμπάργου για τα οπλικά συστήματα, μπορεί σιγά σιγά να αλλάξουν. Εδώ είναι πάλι το ίδιο. Από τη στιγμή που έχουμε Έλληνες της Ομογένειας που είναι πολύ καλά ενημερωμένοι και ξέρουν ποια είναι τα δεδομένα, πώς λειτουργεί το προσύμφωνο, ποια είναι η ενδιάμεση, όλα αυτά μπορούν να εξηγηθούν και έτσι ώστε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι εντελώς Καναδοί χωρίς να έχουν κανένα στοιχείο ελληνικό, να είναι ενημερωμένοι και να ξέρουν την ώρα της ψηφοφορίας πώς πρέπει να αντιδράσουν και ποια επιχειρήματα να χρησιμοποιήσουν έτσι ώστε να βοηθήσουν αυτόν τον αγώνα. Για ποια ψηφοφορία, σε ποια ψηφοφορία αναφέρεστε? Σε νατοϊκή. Μάλιστα. Η νατοϊκή ψηφοφορία είναι αυτή που έχουμε με τις 29 χώρες που πρέπει να ενεργοποιηθεί, γιατί έχουμε μόνο τις υπογραφές και πρέπει κάθε χώρα στη Βουλή της να έχει μια ψηφοφορία, γιατί αν μία από τις 29 χώρες σταματήσει τη διαδικασία, τότε σταματάει και το πρωτόκολλο εισδοχής των Σκοπίων και βέβαια η συμφωνία. Ναι, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, η Ελλάδα δεν θεωρώ ότι θα ψηφίσει αρνητικά, καθότι η ίδια έχει προωθήσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Η Ελλάδα έχει ήδη ψηφίσει το πρωτόκολλο εισδοχής εδώ και καιρό. Δεν μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε γενικά για τις 29 χώρες. Άρα θεωρείτε ότι κάποια άλλη χώρα θα ψηφίσει αρνητικά? Θα σας λέω πολύ απλά. Ας πούμε, ξέρετε, πρόσφατα είναι η ίδια η Τουρκία που είπε ότι θα βάλει βέτο αν δεν πετύχει από τα Σκόπια να τη ζώσουν τους ανθρώπους που είναι με τον Γιουλέμ. Δεν το λέω εγώ, το λέει απλώς η περιγραφή
των διαδικασιών στο ΝΑΤΟ. Ναι, ναι, βεβαίως. Απλώς ερωτώ για ποιες χώρες, ας πούμε, μιλάμε, γιατί θεωρώ ότι τουλάχιστον η πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης χαιρέτησε επιτέλους τη λήξη αυτού του εντός εισαγωγικών προβλήματος. Το χαιρέτησε γιατί οι περισσότεροι από αυτούς που το χαιρέτησαν δεν ξέρουν ακριβώς ποια είναι η διαδικασία που έχει μέσα το προσύμβολο και θεωρούν ότι απλώς πρέπει να λυθεί. Το να λυθεί το θέλουν όλοι, και οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες και οι Νατοϊκοί. Απλώς το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να το λύσουμε με αυτόν τον τρόπο και να υπάρχει μια καταπάτηση σε ιστορικό επίπεδο. Και θα σας δώσω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που είναι η Γαλλία, μια που είσαστε και στον Καναδά και έχετε και το γαλλικό στοιχείο. Στη Γαλλία δεν έχουν αλλάξει την νομοθεσία και η Γαλλία δεν έχει ποτέ αναγνωρίσει τα Σκόπια με την ονομασία τη συνταγματική. Άρα όταν χαιρέτησε ο πρόεδρος της Γαλλίας την επίλυση του θέματος, χαιρέτησε την επίλυση του θέματος, αλλά η Γαλλία δεν έχει αλλάξει απόφαση και συνεχίζει να ασκεί βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την χρήση του άλλου ονόματος. Αλλά λέω απλώς ότι το να χαιρετάνε, και με το σχέδιο Ανάν ήταν πάρα πολλοί που χαιρετούσαν και θεωρούσαν ότι ήταν μια επίλυση, και στο τέλος όταν οι Ελληνοκύπριοι το απέρριψαν, χαιρέτησαν την απόρριψή του. Ναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια η ίδια η κυβέρνηση και ο πρόεδρος τότε της Κύπρου είχε προτρέψει το λαό να ψηφίσει όχι. Άρα ναι, δεν είχαμε μια διάσπαση, θέλω να πω, όπως σε αυτή την περίπτωση μεταξύ της κυβέρνησης και μιας μερίδας του λαού. Ήταν σύσσωμη και ομόφωνη συγκεκριμένη απόφαση. Αν θυμάστε καλά τα δεδομένα, εφόσον είστε δημοσιογράφος, η κυβέρνηση του Τάσου Παπαδόπουλου, το κόμμα του αντιπρόσωπο, έβε μόνο το 18% και τα δύο μεγάλα κόμματα, το ΔΣΥ και το ΑΚΕΛ, που από μόνο τους έκαναν 60%, ήταν φανατικά υπέρ του σχεδίου Ανάν. Όμως όταν περάσαμε στη φάση του δημοψηφίσματος, είχαμε το 76% του πληθυσμού που δεν το δέχτηκε, και πάνω κάτω είναι τα ίδια ποσοστά που δεν δέχεται και το προσύμφωνο. Άρα λέω απλώς ότι εφόσον είμαστε σε δημοκρατικές χώρες, γιατί να μην υπάρχει μια δημοκρατική απόφαση από τον ελληνικό λαό, και αν ο ελληνικός λαός θεωρήσει ότι τελικά είναι καλό και το αποφασίσει με τέτοιο ποσοστό, τότε βέβαια να γίνει αποδεκτό. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι αν το σχέδιο Ανάν δεν είχε περάσει από το δημοψήφισμα, όλοι έλεγαν στην αρχή ότι είναι σίγουρο ότι θα εφαρμοστεί. Και βλέπω ότι αυτό δεν έγινε. Τίποτα άλλο. Πολύ ωραία. Εσείς, από ό,τι καταλάβουμε, κάνετε διαλέξεις στο εξωτερικό, στην Αμερική, στον Καναδά. Στον Καναδά δεν είναι. Στον Καναδά δεν μας επισκεφτήκατε όμως το Μόντριαλ? Όχι. Δεν έγινε αυτή τη φορά. Από ό,τι φαίνεται μπορεί να γίνει το φθινόπωρο. Πολύ ωραία λοιπόν. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι ακόμη. Έχετε να προσθέσετε κάτι ακόμη? Όχι. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε αυτές τις πρώτες επαφές. Γιατί είναι καλό να είμαστε ενημερωμένοι όπου υπάρχει ελληνισμός και να ξέρουμε τα δεδομένα, έτσι ώστε να μην ακολουθούμε μόνο και μόνο αυτά που λέγονται, αλλά να έχουμε διαβάσει το κείμενο, να το έχουμε αναλύσει και να μπορούμε να πούμε ποια είναι η διαδικασία που μπορούμε να ακολουθήσουμε, έτσι ώστε να ακυρωθεί. Πάρα πολύ ωραία. Πήραμε μια εικόνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ιδιαίτερα... εγώ, να είστε καλά. Και να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον πρόεδρο της ΠΑΜ Μακεδονικής, τον κύριο Καράτσιο, ο οποίος μας έδωσε την επικοινωνία αυτή να επικοινωνήσουμε σε μαζί. Σε πρακτικό επίπεδο σε όλο το θέμα του Καναδά. Πολύ ωραία λοιπόν. Και το χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και στους δυο σας.